Ούτε χαλάρωση μέτρων, ούτε αυστηροποίησή τους υπάρχει στο πλάνο της κυβέρνησης επί του παρόντος για την διαχείριση της πανδημίας. Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλας σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων εκτίμησε ότι η Κύπρος έχει περάσει ήδη το τέταρτο κύμα της πανδημίας, κάτι που αποδεικνύεται και από την σταθερή μείωση που καταγράφεται στον αριθμό των κρουσμάτων και των νοσηλιών. Αυτή τη στιγμή η περίπτωση ενός νέου lockdown δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Και αυτό ισχύει παγκόσμια. Είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η Κύπρος, παρά τους βελτιωμένους επιδημιολογικούς δείχτες, παραμένει στο βαθικό κίνο, με τους αρμοδίους να χαρακτηρίζουν την κατάσταση ιδιαίτερα ρευστή. Υπάρχει ακόμα περιθώριο διακίνησης του ιού σε ηλικιακές ομάδες όπου η εμβολιαστική κάλυψη δεν είναι η αναμενόμενη ή εκείνη που χρειάζεται για να αναχαιτήσει την εξάπλωση του ιού. Επομένως, όσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αυξομοιώσεις στους αριθμούς των κρουσμάτων. Εκείνο που δεν θέλουμε να δούμε είναι μια σοβαρή έξαρση. Η μεγαλύτερη ανησυχία των ειδικών είναι ενδεχόμενη νέα επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών τον Σεπτέμβριο. Οπότε θα επιστρέψουν χιλιάδες εργαζόμενοι και μαθητές στις εργασίες και στα σχολεία αντίστοιχα. Γι' αυτό κάνουν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, προκειμένου να θωρακίσουν την υγεία τους, καθώς στα νοσοκομεία η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευόμενων ασθενών είναι ανεμβολίαστοι πολίτες.